Ο Πάοκ έπαιξε σπουδαία μπάλα σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον Ίβιτς να χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά ένα ρόμβο. Για λίγο όμως. Θα τολμήσω να πω αμυντικογενή και θα τολμήσω να πω ότι το άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή έγινε ο Ίβιτς και αυτός που ανακατεύει την τράπουλα κατά κάποιον τρόπο. Και αυτό είναι καλό γιατί, πέρσι, γιατί πέρσι ο Ίβιτς από το φόβο του να καθιερωθεί να μείνει δεν έδειχνε κινήσεις έτσι εξτρεμιστικές. Έπαιξε ένα σχήμα 4-4-2 σε ρόμβο, πάλι με Μιστακίδη Κουλούρη στα φορ. Για μένα θα προτιμούσα το Μαλεζά αντί του Βαρέλα στην τετράδα στην άμυνα. Λέοβατς Μάτος όπως τα βλέπετε. Με τον Λέοβατς και τον Μάτος να κάνουν το τελευταίο διμηνό και κάτι παραπάνω μια εκπληκτική επιθετική, ένα εκπληκτικό επιθετικό κρεσέντο για τον ΠΑΟΚ, παίρνοντας πάρα πολλά μέτρα και ο ένας και ο άλλος. Για τον Μάτος το ξέραμε, βελτιώθηκε ακόμα και αυτός ατομικά. Για τον Λέοβατς δεν το βλέπαμε, μάλλον βλέπαμε κάτι άλλο και στην πορεία βγαίνει πολύ καλός. Σε όλο αυτό το σκηνικό σήμερα έχω μόνο μία ένσταση για τον Βαρέλα, ο οποίος με τρομάζει στην ευθεία όταν παίζει με οποιοδήποτε στόπερ. Είναι κατά κάποιο τρόπο, εγώ αν ήμουν παοξής και τον έβλεπα στην τετράδα θα έλεγα καλά πάμε, αυτόν τον φοβάμαι το μαύρο, μη μου την κάνει την ιστορία. Νιώθω πιο σίγουρος με τον Μαλεζά, αν και ο Βαρέλα έχει πολύ καλύτερα προσόντα, είναι πιο δυνατός, είναι πιο μειώδης, είναι καλύτερος στο άλμα, ψηλά είναι καλύτερος πάρα πολύ, αλλά ο Βαρέλα χαμηλά ή το βάλεις πλάτη. Καλά, θα προσωπική τα πεις, μονομαγία δεν έχασε καμία. Άμα το βάλεις πλάτη ή άμα το πας ένας μένας σε χώρο θα σου κάνει μπέναλτι χαμηλά, είναι πολύ αργός. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι κακό για τον ΠΑΟΚ. Κλείνει το αρνητικό, πάμε στο θετικό. Είπαμε για τον Μάτος, είπαμε για τον Λέοβατς που είναι εκπληκτικοί στα ανεβάσματά τους και παίρνει ο ΠΑΟΚ ένα εξτρέμ παραπάνω από τον Μάτος και ένα εξτρέμ παραπάνω από τον Λέοβατς. Τώρα, το καμπανάκι που θέλω να πω για αυτούς τους δυο είναι ότι σε παιχνίδια πρωταθλήματος, κυπέλου και UEFA και πώς τα λένε τα play-off και τα λοιπά, θα πρέπει να τους προσέξει, που πιστεύω θα το κάνει, στη διαχείριση των δυνάμεών τους ο Ίβιτς. Ναι. Δηλαδή να είναι φουλαρισμένοι καλά στα παιχνίδια που καίνε. Θα είναι με τη Σάλκε, που θα είναι με τον Ολυμπιακό στο κύπελο, που θα είναι με, ξέρω εγώ, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ στα play-off. Ναι, πρέπει να πάρω να αναπνέσεις, γιατί πολύ πάνω κάτω, πολύ καλό. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Ας το δουν εκεί στον ΠΑΟΚ πώς θα το κάνουν. Εκείνο το οποίο είδα είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει επιθετικά στο σημερινό παιχνίδι από ένα χαφ ο οποίος είναι δεν τον περιμένεις και πολύ επιθετικά. Το πρώτο γκολ είναι καταπληκτικό κρεσέντο ταχύτητας, μάλλον διασκελισμού από τον Σάκο, ο οποίος μπαίνει κάθετα και έτσι πρέπει να μπαίνουν οι χαφ. Δηλαδή, παίζω με τρεις χαφ, οι δύο πρέπει να μπαίνουν. Όταν φορτώνει από την πλάγια γραμμή ο μπακ, ο ένας να κάθεται, ο ένας μπακ να είναι πάνω, να τα κάνει λίγο πίσω, να υπάρχει μια ισορροπία στις γραμμές. Δεν το περίμενα από το Σακχόφ αυτό, αυτή την κούρσα των 30 μέτρων να τυχωθεί ανάμεσα από τα στόπερ και τα αμυντικά χαφ της Τρίπολης. Δεν περίμενα τέτοιο γκολ να το κάνει ο Σάκου, γιατί δεν μας συνήθισε να πατάει τόσο πολύ περιοχή. Το κάνει και αυτός τις τελευταίες 2 με 3 αγωνιστικές. Δείχνει και αυτός μια μεγάλη φόρμα. Τώρα, ο Μπίζεσβαρ πήρε ένα ρόλο περισσότερο δημιουργικό, κοντά όμως στην περιοχή του αντιπάλου. Δηλαδή ο Ίβιτς βελτίωσε το κομμάτι Μπίζεσβαρ στο στυλ. Μπίζεσβαρ, δεν σε θέλω από τόσο πίσω να μου κατεβάζεις την μπάλα. Άσε να την κατεβάσει κάποιος άλλος και να την καταβάσουμε με γρήγορες πάσες. Θέλω να είσαι 20 μέτρα πιο μπροστά και λίγο πιο αριστερά. Έχεις πλάτη τον Γκάνια, τον Σάκοφ και τον Τζίμιροτ. Σε θέλω πιο πολύ στην περιοχή και αν μπορείς να πατήσεις δεύτερος επιθετικός, γιατί πρέπει να το κάνεις περισσότερες φορές. Γι' αυτό λοιπόν ο Γιάννης Κότσιρας με αυτοκτονήσει σήμερα το παιδί, 20 ναι. ετών. 20 ετών ρε Κότσιρα, σε αφήνει με την μπάλα ο Μπίσερβαρ στο σπριν 10 μέτρα πίσω. Εντάξει. 20 ετών παιδί. Εντάξει, τι σημασία έχει. Γιατί είναι αυτό. Την είδες καλά τη φάση. Πώς δεν την είδα. Με την πρώτη γελούσε. Εντάξει, εγώ αναδεικνύω. Στο τρέξιμο, στην τεχνική σταθμό τον κάνει ό,τι θέλει. Στον κάνει κουτό, δεν από τίποτα. Στην εμπειρία, ναι. Στην μαμουνιά, ναι. Λοιπόν, στο σπριντ. Λοιπόν, τελειώνω με τον ΠΑΟΚ λέγοντας το εξής. Από τον Κουλούρη και τον Κλάους δεν θα παίρνουν τόσοι άλλους. Όλη η μαγεία στην Τούμπα ήταν σήμερα. Καταρχήν είχε πολύ κόσμο.
Και ερχόμενος από Έδεσα σήμερα, εγώ γιατί πήγα στο Κίρτσου το προπό με τον κόκκινο στα Εγγένεια. Ένα ωραίο μαγαζί εκεί στο κέντρο της Έδεσας, φοβερό, καλές δουλειές να έχει ο Κυριάκος, καλό παιδί και καλός δημοσιογράφος. Είδα στη Λεωφόρο Νίκης πάρα πολύ κόσμο. Και λέω η Τούμπα θα έχει κόσμο. Και σήμερα η Τούμπα είχε πάνω από 15.000 κόσμο. Κοντά στο 20. Για τη ζωοτέχνη ήταν, αυτό που λέει. Δεν ξέρω τι ζωοτέχνη. Για τη ζωοτέχνη ήταν και πήγαν και στην Τούμπα. Στη Λεωφόρο Νίκης. Με αφορμή για τη ζωοτέχνη πήγαν και στην Τούμπα. Για τη ζωοτέχνη έχουν 500 πούλμαν, παιδιά. Σταματήστε να μου γάμισε. Αντί να πει ότι με αφορμή του ΠΑΟ ήταν και για τη ζωοτέχνη. Ωραία, μου το κεφάλι σα, ρε και του δύο. Συνεχίζω. Κλεισμένα ήταν πούλμαν αυτά. Ο Ενρίκε έξω αριστερά. Έξω. Παίχτη. Τον οποίο προείπαμε ότι θα γκρεμίσει την Τούμπα. Ένας με έναν. Τρομερό επιθετικό θράσος. Σταμάτα λίγο. Θέλω να σε βοηθήσω. Είμαι βοήθας. Είναι ένας Ροντρίγκες με μυαλό. Είναι ένας Ροντρίγκες με μυαλό. Γιατί εγώ δεν το βλέπω να είναι πιο αργός από τον Ροντρίγκες. Εγώ βλέπω ότι είναι το ίδιο εκρηκτικός. Τώρα άμα τρέξουν 50 μέτρα και τον φάει 2 μέτρα ο Ροντρίγκες, εμένα δεν μου λέει τίποτα αυτό. Δεν τρέχουν 50 μέτρα, 100 ή 200. Με νοιάζει η έκρηξη, το ένας με έναν, και ότι ο άνθρωπος έρχεται τόσο ωραία σαφόρ που έχει πολύ καλές εκτελέσεις. Το γκολ το τρίτο που βάζει ο ΠΑΟΚ είναι γκολ εκτέλεσης σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Για τον Μπρίγιοβιτς θα πω το εξής. Μη βιάζεσαι να τα πεις. Για τον Μπρίγιοβιτς θα πω το εξής. Ο Μπρίγιοβιτς, έτσι όπως τον βλέπω, είναι παίκτης που θα κάνει στο φόρτωμα τον γκολ. Είναι ευλογημένος ο Μπρίγιοβιτς που στον ΠΑΟΚ έχει παίχτες που θα τον φορτώσουν και θα τον φορτώσουν καλά. Έχει και τα προσόντα, ρε. Φορτώματα τύπου Μάτος στο 2-1 έχουν γίνει πολλές φορές. Αλλά ο Κουλούρης με τον Κλάους δεν βρέθηκαν ποτέ εκεί, δεν κάναν το συγκεκριμένο άλμα, δεν κάναν τη συγκεκριμένη κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που κάνει φορτώματα, αλλά λείπει ο σέντερ φορ από την περιοχή να σηκωθεί, να το τραβήξει, να γουστάρει ο κόσμος, να γουστάρουμε κι εμείς που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο. Είναι ευλογημένος ο Μπρίγιοβιτς λοιπόν και τυχερός που βρίσκει παίχτες για να το φορτώσουν. Αλλά είναι ευλογημένος και ο ΠΑΟΚ γιατί επιτέλους ο μεταστατικός καρκίνος που λέγεται σέντερ φορ στο ΠΑΟΚ. Σέντερφορ στον ΠΑΟΚ δείχνει ότι βρίσκει έναν αθλητή καλό. Εμένα μου έκανε και εντύπωση ότι στο τρίτο γκολ κάνει μετά το λάθος του τερματοφύλακα την assist στον Μπρίγιοβιτς αυτός. Στον Ερίκη αυτός. Που σημαίνει τι. Εγώ μπορεί να είμαι ο Μπρίγιοβιτς που δεν μπορώ να πάω κατά μέτωπον ένας με έναν γιατί δεν έχω αυτά τα προσόντα. Μπορώ όμως να δώσω μια καλή πάσα στο διεισδυτικό, στο Τζακπίνι, στο Τσόγλανο, στον Αλίτη, να μου κάνει τον γκολ. Παίρνει λοιπόν ο ΠΑΟΚ από τον Ενρίκε, ήμουν σίγουρος, πάρα πολλά πράγματα και αυξάνει το κομμάτι επίθεσης και με ποιότητα και με ταχύτητα και με εκτέλεση. Λάθος σου Ίβιτς, που στο 2-1 σου κάνει 2-1 ο Μπρίγιοβιτς και δεν βάζεις κόφτη. Έχεις βγάλει στο 46 τον Γκάνιας και έχεις βάλει τον Ενρίκε σωστά για να μετατρέψεις το ρόμβο σε 4-2-3-1 καθαρό. Όταν προηγείσαι 2-1 πρέπει να κάνεις μια αλλαγή για να βάλεις κόφτη. Δεν την κάνεις την αλλαγή. Στο κάνουν 2-2. Το κάνεις 3-2. Και ξανά δεν κάνεις αλλαγή. Βάζεις μέσα το Χαρίση. Ο Χαρίσης δεν κόβει. Ο Χαρίσης βγαίνει στην κόντρα με ταχύτητα και μπορεί να σου δημιουργήσει κατάσταση στον ανοιχτό χώρο. Ο Κάτσε... Για μένα δεν με νοιάζει. Κάθομαι. Μισό λεπτό. Ο Κάτσε, δεν θέλω να γίνει ο Περέιρα στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή, σήμερα δεν ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαίωμα στην Τρίπολη στα τελευταία 10 λεπτά παίζοντας χωρίς καθαρό εξάρι, χωρίς τρίτο στόπερ που θα έπρεπε να βάλει το Μαλεζά να πάρει τον αέρα από το Μανιά, εκείνο είναι το μεμπτό, κύριε Ίβιτς, στο σημερινό παιχνίδι που πήγες με άριστα το 19, θα έπαιρνες το 10, γιατί στο κομμάτι της άμυνας και εσύ δεν πήγες καλά, διότι δεν έκανες αυτή την κίνηση, και ο Ελευθερόπουλος στο 2-2 δεν έβαλε, όπως λέει ο Μαλάτος. Τι δεν έβαλε Μαλάτο? Τρίτο σέντερ μπακ, οπωσδήποτε. Τελείωσα με τον ΠΑΟΚ, θα δώσω λόγο
στο Γιώργο και στο Τζόρνταν και μετά στον Αριανό, γιατί είχε ταλαιπωρία ο Αριανό σήμερα. Τζόρνταν, λέγε, σ' ακούω. Σήμερα καθόλου, δεν κατάλαβα να φύγω. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Πάμε χωρίς ανάσα. Πάμε. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει στον Γιώργο λίγο το έδειξα. Μισό, μισό. Λέγε Τζόρνταν. Δεν θέλω να με διακόψει κανένα. Δεν διακόπτει κανένα. Όχι. Να το ξεκίνησε. Δεν θέλω να με διακόψει. Πράγμα. Συνεχίζει. Πάμε. Λέγε. Λοιπόν. Λοιπόν. Όσον αφορά στην ανάλυση, συμφωνώ σχεδόν μαζί σου σε όλα. Σχεδόν. Όσον αφορά μέχρι τις αλλαγές. Εκεί διαφωνώ. Διότι. Τα κάνει τέλειο όλα. Κοίταξε να δεις. Δεν χωράει νομίζω τώρα ο Κάτσε εκεί πέρα σε ένα παιχνίδι μέσα από τη στιγμή που. Πού? Έχει καλύτερα αμυντικά χαφ. Ποιον έχει. Ο Πάο. Σου λες για την περίπτωση του Κάνια. Έτσι, που τον Κάνια τον έβγαλε. Λείπει καιρό ο Κάτσε από την ομάδα. Ναι. Και νομίζω η ομάδα. 10 λεπτά δεν μπορεί να κόψει. Νομίζω ρολάρει η ομάδα, οπότε δεν το ρισκάρει. Δεν συμφωνώ σύγκριση, δηλαδή Κάτσε με Περέιρα όσον αφορά. Ο Περέιρα αδικήθηκε από τον Πάοκ. Ο Κάτσε δεν αδικήθηκε. Δηλαδή ο Πάοκ δεν είχε σεντερφόρ και είχε έξω τον Περέιρα. Σε αυτό το κομμάτι αδικήθηκε ο Περέιρα. Ο Κάτσε δεν αδικείται διότι έχει αμυντικά χαφ και γενικά πληθώρα από χαφ. Όσον αφορά τώρα τις μεταγραφές. Νομίζω είναι ο Ενρίκε πριν παίξει. Είχαμε πει εδώ πέρα και πολλοί κορόιδευαν πού τον είδα και πού τον είδε. Εγώ τον είχα δει και στη Ζηρίχη, τον είχα δει και στη Ρεν. Νομίζω σας είπα είναι ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκε, αλλά δεν έχει την ταχύτητα του Ροντρίγκε. Τα είχαμε πει, τα θυμάσαι αυτά. Λοιπόν, μου αρέσει το ποδοσφαιρικό θράσος που έχει. Μπαίνει και αυτός, μπουκάρει μέσα στην περιοχή. Ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκε. Λοιπόν, του βλέπει σαν να του βλέπει τον αντίπαλο και τον λέει: εγώ είμαι εδώ, μαγκά, να ξέρει. Θα με κοιτάς και θα κοιτάς πώς θα με σταματήσεις. Χράκ και μπουκάρει μέσα. Λοιπόν, για τον Μπρίγιοβιτς νομίζω ότι δεν πέσαμε έξω. Πιστεύω ότι είναι center forward από αυτά που θέλει η ομάδα. Όπως είπες και από τις πλευρές να παίζει, να γεμίζει ο Λέο Βατσί, ο Μάτος από αριστερά. Νομίζω ότι στον αέρα το έχει αυτό το πράγμα. Θα είναι ο νικητής. Στο κάτω δεν τον είδαμε ακόμα. Αλλαγή πάλι έπαιξε. Έκανε την assist και αυτό έκανε είναι καλό. Την assist, καλό, 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 ξέρει μπάλα. Δείχνει ότι ξέρει μπάλα. Μπορεί να μην ξέρει μπάλα να φύγει ένας μένα, αλλά βλέπει ας πούμε, ότι μπορεί να δώσει μια πάσα στην τρύπα. Ας πούμε. Αυτό είδαμε. Καλό είναι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι οι αλλαγές, οι μεταγραφές του βγαίνουν του ΠΑΟΚ. Οπότε λοιπόν, κρίμα για τον κόσμο που έκραζε στην ομάδα για τις μεταγραφές, γιατί δεν τις κάνουν, γιατί κάνουν και ξέρω εγώ και γιατί αργούν κλπ. Δεν θέλω να κουράσω με αυτά τα πράγματα πάλι. Επίσης, θέλω να δώσω ένα μπράβο, συγχαρητήρια μάλλον τον κόσμο του ΠΑΟΚ, που επιτέλους η ομάδα αρχίζει να εισπράττει από τον κόσμο αυτό που δικαιούται. Δηλαδή, πήγε περίπου καμιά 22.000 κόσμος σήμερα στο γήπεδο, για να απολαύσει επιτέλους αυτό που αναγνωρίζει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη ομάδα, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Μπράβο και στον κύριο Ελευθερόπουλο που το αναγνώρισε και αυτός με τις δηλώσεις του σήμερα. Μπράβο σε όλους τους αντίπαλους προπονητές που το αναγνωρίζουν. Μόνο κάποιοι εδώ δεν μπορούμε ακόμα να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει, σιγά σιγά θα το καταλάβουν και αυτοί. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ επιτέλους δείχνει ότι υπάρχει σκοπός, υπάρχει, γίνεται σωστή δουλειά εκεί πέρα. Ναι. Είναι θέμα χρόνου πλέον, νομίζω, η κορυφή. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, από αγώνα σε αγώνα θα γίνεται καλύτερη ομάδα από τη στιγμή που θα προσαρμοστούν οι μεταγραφές καλά, θα πάρουν και τα παιχνίδια τους αυτά που πρέπει να πάρουν. Γιατί ο Μπρίγιοβιτς πήγε, ας πούμε, δύο παιχνίδια από 20 λεπτά και ο άλλος μπήκε 10 λεπτά και λίγο τώρα στην αρχή. Δηλαδή θέλουν κάποια παιχνίδια για την απόλυτη προσαρμογή τους. Συμφωνώ σε αυτό που λες, τα κρίσιμα τα παιχνίδια είναι με την Σάλκε και τα επόμενη, όλο το πρωτάθλημα από εδώ και πέρα. Το και ειδικά κύπελο. Το κύπελο εννοείται ότι είναι ο βασικός στόχος. Εννοείται ότι είναι ο βασικότατος στόχος του ΠΑΟΚ το κύπελο. Διότι το πρωτάθλημα όχι μόνο είναι μακριά, δεν χάνουν οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν υπήρχε 50 δηλαδή η διετησία, ποτέ δεν ήταν μακριά. Διότι οι άλλοι δεν πατάνε καλά, είναι γεγονός που δεν φαίνεται. Κρίμα για τους άλλους που με περίσσιο θράσος πήγανε να κάνουν ένσταση σε μια ομάδα K13 του Ολυμπιακού που έπαιξε με την K13 του Γιώργου του Κούδα εκεί στις Ακαδημίες στην Νεάπολη πάνω ή του Ανδρέ Βιερίνια και χάσανε 5-3 τον αγώνα και πήγαν να κάνουν ένσταση διότι, ακούσατε κύριε, είχε 14 παίκτες στον πάγκο αντί για 13. Δηλαδή η απόλυτη ξεφτύλα της χώρας. Καλά. Ακόμα και στα K13 τα παιδιά τολμήσαν να πάνε να κάνουν έσταση. Κρίμα για αυτό το σύλλογο τον μεγάλο που λέγεται Ολυμπιακός, για αυτούς που τολμήσαν να κάνουν. Λοιπόν, σωμένο. Ακόμα και στα K13 δεν θέλουν να χάνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί πράγμα μιλάμε τώρα. Ναι, γιατί δεν πειράζει, στον αγωνιστικό χώρο τους ξεφτυλίσαν όμως
η ΚΑΠΑ 13 του Γιώργου του Κούδα, της Ακαδημίας του Γιώργου του Κούδα ή του Αντρέ του Βιερίνια. Άκουσες κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Αλέφαντε και τσουκαλάδες και ποιοι είστε και κάτω όλοι. Αυτοί είστε λοιπόν. Λοιπόν, δεν μιλάω κύριε Μιλία, μετά θα μιλήσεις εσύ. Λοιπόν, αυτοί είστε. Από τα μικρά ακόμα ασχολείστε πως όταν θα μεγαλώσετε πρέπει να παίρνετε τα παιχνίδια. Λοιπόν, δεν μάθανε ποτέ να χάνουνε, δεν μάθανε ποτέ να χάνουνε και θα έχουμε ιστορίες του χρόνου και τον παραχρόνου που πλέον θα τα χάνουνε, θα γελάει όλη η Ελλάδα μαζί τους. Λοιπόν, ακόμα δύο ενώσεις κάνανε εκλογές την Παρασκευή και χαμένες και αυτές όπως πάντα, όπως πάντα. Μπήκε το είναι τσουνάμι πλέον, μπήκε το ποτάμι στο αυλάκι. Η Χαλκιδική πανηγυρική δικαίωση πάλι ο Σαριανίδης. 53 από τα 60 σωματεία, τα είπαμε και αυτά. Λοιπόν, τα 7 λευκά, μόνος του έπαιξε εκεί πέρα, κέρδισε πανηγυρικά. Επίσης στην Ένωση της Αθήνας, ο κύριος Δημητρίου, 137 από 138 σωματεία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι μέλη γενέστε για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όχι, να τελειώσω, δύο λεπτά. Λοιπόν, δύο λεπτά εδώ, μιλάμε με ουσία τώρα. Λοιπόν, εννοείται. Εσύ τώρα ήσουν πολύ τυχερός που δεν έβαλε στοίχημα ότι θα τερματίσει ο ΠΑΟΚ δεύτερο. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ μέσα σε μια εβδομάδα με τρία παιχνίδια να φτάσει στη δεύτερη θέση. Εδώ δείχνουμε λοιπόν ποιοι βλέπουμε μπάλα. Εγώ μίλησα εκ της προοπτικής και εσείς εκ του αποτελέσματος. Μέχρι τώρα μιλάγατε με το αποτέλεσμα. Ένατος έχει πριν δύο εβδομάδες μου λέγατε. Και σας λέω είναι θέμα χρόνου να φτάσει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Είναι θέμα χρόνου. Και ειδικά όταν παίζει και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ανυπομονείς να έρθει. Μη με διακόπτεις. Ανυπομονείς. Δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε. Ότι βλέπουν τα μάτια μου και η αναγνώριση που έρχεται από τους αντιπάλους. Λοιπόν, ανυπομονεί ο κόσμος να ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ για να δει μπάλα και όταν τελειώνει, σφυρίζει ο διαιτητής, αναγοριέται ο κόσμος. Λέει κόσμος. Λοιπόν, βεβαίως. Είναι μια αλήθεια. Λοιπόν, είναι μια αλήθεια. Μέχρι και σήμερα δεν είχες το θάρρος να πεις μπράβο στον κόσμο που πήγαν 20.000 στην Τούμπα. Μας είπες ήρθανε για την έκθεση. Λοιπόν, 20 δεν ήταν, ε. 20.000 κόσμος μέσα στην Τούμπα ήταν. Εκτός κι αν παοξίδες που ήρθαν από το γήπεδο. Ναι, εσένα όλοι οι παοξίδες που ήταν στο γήπεδο σε είπανε, ναι. Και μου είπανε 15 το πολύ. Ναι, 15 το πολύ σε είπανε εσένα. Γιώργο, τα δικά μας τα μάτια ήταν άλλα. Εσένα σε είπαν 15 το πολύ. Και για να τελειώνει, έλα ρε Ασλαμά. Μία κουβέντα δεν έχεις πει ποτέ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα δεν περιμένω εγώ να με πεις κάτι. Και δεν με ενδιαφέρει να πω. Για την έκθεση είπα, για τη Λεωφόρο Νίκης. Τι σχέση έχει το traffic jam στη Λεωφόρο Νίκης. Για την Τούμπα εγώ είπα, εγώ δεν είπα για την έκθεση. Εγώ είπα 20.000 Λεωφόρο Νίκης είναι η έκθεση. Είναι κλεισμένα εδώ και ένα μήνα 80 ευρώ πρώτα Βαλκάνια. Τώρα δεν μας είπες 15.000 εκεί του τώρα. Τώρα. Μου είπαν παοξίδες που ήρθαν το γήπεδο. Ναι. Stop. Ήρθανε από την. Ένα αν λεπτό, όλοι ψεύτες και βλάχες. Κάτι να πει. Ναι, είναι οι ψεύτες και. Αυτές είναι δικές σου κουβέντες, ρε φίλε. Κάτι διάλογο, μετά διάλογο. Γιώργο. Και κάτι για. Κάτι να τελειώνω, ρε φίλε. Μισό λεπτό, να τελειώσουμε. Λοιπόν, οι μεταγραφές βλέπω ότι βγαίνουν. Λοιπόν, και αριστερά με τον Ενρίκε και με τον Φόρτο Μπρίγιοβιτς. Πιστεύω αν μπήκε ο. Όχι, δεν τα πάμε. Ξανά, έχουμε και τον Ουαρντάρ, φίλε. Έχει και τον θα έρθει και ο Ουαρντάρ. Οχταροδεκάρι είναι ο Ουαρντάρ. Πιστεύω ότι θα γίνεται, θα ξεσηκώνουν την Τούμπα λοιπόν και οι μεταγραφές αυτές. Θα δούμε θέαμα, γκολ και θέαμα λοιπόν μέσα στην Τούμπα και πιστεύω το μέλλον ανήκει σε αυτή την ομάδα. Και μπράβο και στον Σαββίδη που με λέτε γλύφτη, δεν πειράζει. Αν πει ένα κλεισμένο ακόμη αυτοκτονώ. Μπράβο για τον Σαββίδη λοιπόν, γιατί εγώ δεν μιλάω ούτε για να ούτε τον ξέρω τον άλλο, ούτε με ενδιαφέρει. Λοιπόν, εκ του αποτελέσματος μιλάω εκ της προοπτικής. Επειδή βλέπω μια προοπτική στον ΠΑΟΚ και τη σωστή δουλειά που γίνεται, εδώ δεν ξέρεις ακόμα εσύ την οξυγονοθεραπεία ρε φίλε. Και κάθομαι και σου αναλύω και με κοροϊδεύεις και από πάνω. Εγώ. Εσύ. Εγώ θέλω να σε υποστήριξα για τη θεωρία με τα σκαμπό. Με τα σκαμπό γέλαγες ένα χρόνο και μόλις σου τα είπαν οι γυμναστές οι δικοί σου, τότε έρθες και μου είπες συγχαρητήρια. Είσαι σε πλήρηση. Λοιπόν, Γιώργο, να πάμε το χρόνο καλά. Σ' ακούω. Ναι. Καταρχήν, πού πήγες, στη Λαμία, πού πήγες. Όχι, στην Αθήνα. Τι έκανες. Πήγα για την προβολή του Παπάνισερ. Παπάρια σε. Του Παπάνισερ. Τι να πω. Που έπαιξα εγώ, παλιό, εγώ του Άρη Κουλαΐδη και του Λίπου Χανακούλα. Ο Χρακούλας. Ναι. Ναι. Οπότε. Πήγαμε εκεί, περάσαμε ωραία, έπιαμε μπύρες, μίλησαμε. Άρης Νικολαΐδης. Κουλαΐδης. Α, συγγνώμη. Για πες, τι έκανες εσύ στην ταινία. Στην ταινία εγώ έκανα τον ψυχαναλυτή του Θεού. Έκανες ψυχαναλυτή στο Θεό. Ναι. Και τελικά τον γλίτωσες. Ναι, τον γλίτωσα. Τον γλίτωσε στο Θεό. Εμείς εδώ γλιτωμό δεν έχουμε. Για πες. Καταρχήν να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους τους φίλους μου από Αθήνα που ήρθανε να δουν την ταινία, άσχετα αν έπαιζα, είχα ένα πολύ μικρό ρόλο.
οι οποίοι βλέπουν και τη Μαρμαρίτα. Κομπάρσε δηλαδή ήσουν. Ναι. Ναι, αλλά είχε ρόλο γερό. Γιώργο, ναι, Θεό, ρόλο, είχατε. Είχατε Θεό. Ναι, του το Θεό γιατί τον έκανε κομψή. Έλεγα να τον πάρω εγώ αυτό το ρόλο. Α, έτσι, σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα για το σημερινό δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Δεν είδα τίποτα. Ό,τι και να πω θα με πείτε. Στο τρένο ήσουν. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι επιτέλους, για να μην κάνουμε μόνο κριτική, Νίκο, άνοιξε λίγο. Αρχίζει και γίνεται λίγο δουλειά στο αγωνιστικό κομμάτι. Και γίνει, και τι εννοώ δουλειά. Γίνεται σωστή δουλειά. Με τη λογική ότι οι παίκτες τύπου Τζιόλι, Σάμπο, Αντώνης, Σκόνδρα και γενικώς όλοι εκείνη την παλιατσαρία που ερχόταν κατά καιρούς, φέτος. Όχι, ο Τζιόλις ηρεμούσε το παιχνίδι. Κατά την άποψή μου. Δηλαδή πάτησε το κουμπί και γίνανε όλα ξαφνικά. Τώρα άρχισε να γίνεται δουλειά. Πάτησαν το κουμπί και γίνεται δουλειά. Λέγε ρε, περίμενε να τελειώσω. Μπήκανε προφανώς, κατά την άποψή μου, τα σωστά πρόσωπα στις σωστές θέσεις. Πότε έγινε αυτό? Αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται από φέτος. Από φέτος τώρα? Ναι. Τώρα. Αυτή είναι η καινούργη, δεν είναι φέτος. Ποιοι? Ο γιατρός, ο μάνατζερ, ο ναι. καινούργιος που παίρνει τις μεταγραφές. Δηλαδή ο Μίχελς ήταν από φέτος. Πότε ήρθε ο Μίχελς? Πότε ήρθε? Μίχελς. Ο Μίχελς, ναι, από πότε ήρθε? Φέτος. Πότε ήρθε? Φέτος ήρθε. Ναι, πότε ήρθε? Σε ρωτάω, ρε φίλε, από φέτος λες. Πότε ξεκίνησε να κάνει μεταγραφές? Από πέρσι. Ποιες ήταν οι μεταγραφές του περσινές? Του Μίχελς. Ναι. Ο Μίχελς κάνει κούμα του και Μίχελ είναι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, για το ίδιο άτομο μιλάμε. Σε ρωτάω εγώ. Από τότε που ξεκίνησε τέλος πάντων. Του καλοκαιριού οι μεταγραφές είναι του Μίχελς. Ναι, αυτό ναι. λέω, γι' αυτό λέω από φέτος. Ναι. Από τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, παίκτες τέτοιοι, τέλος. Εγώ θέλω να αναφερθώ μόνο και να πω ένα μπράβο στη διοίκηση, γιατί λέτε πολύ ότι δεν λέω μπράβο Σαββίδη κτλ. Αργά το λες όμως. Αργά νωρίς πρέπει να δούμε αποτέλεσμα. Ναι, είσαι εκ του αποτελέσματος. Ναι, φυσικά εννοείται. Προοπτική δεν έβλεπες. Προοπτική. Μέχρι πριν δύο εβδομάδες μου έλεγες δεν βλέπω. Σωστή λειτουργία. Λέγε Γιώργο. Θα τα λέμε όλα, είπαμε. Βέβαια. Άντε μπράβο. Έκραζες μέχρι πριν δύο εβδομάδες. Λοιπόν, κοίταξε Τζόρνταν, να σου πω λίγο κάτι γιατί το έχεις παραξηλώσει. Εγώ, εσύ το έχεις παραξηλώσει. Το ρόλο του αγαπητικού του προέδρου τον έχεις εσύ, μη φοβάσαι, δεν θα τον πάρουμε. Εγώ δεν θέλω κανένα ρόλο. Εγώ βλέπω την προοπτική που έχει στην ομάδα. Μη φοβάσαι. Μην το διακόψεις. Εσύ είσαι μία κολοτούμπα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, πας στο έργο. Άμα χάσει την άλλη εβδομάδα, αρχίζει να κράει πάλι. Εσύ άμα χάσει. Εγώ βλέπω. Ακού να δει. Εγώ βλέπω την προοπτική. Απανταδόρο μέχρι να πέρασε. Είμαι απανταδόρο. Βλέπω μια προοπτική ότι γίνεται δουλειά σωστή. Είμαι απανταδόρο. Κάνω αβάντα. Τουλάχιστον δεν κράζω. Δεν λέω μα. Άτε να μην το πω. Μην το πείτε. Η κριτική στάση δεν είναι κράζω. Δεν είναι κριτική. Το να έχει μια κριτική στάση. Θα το πάμε αργά. Ξέρει ο καθένα ακροατή τηλεθεατή τι ρόλο βαράει και τι. Έτσι. Συνέχισε, μην το διακόπτει. Λέγε Γιώργο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα να πούμε λοιπόν ένα μπράβο στη διοίκηση, διότι το κομβικό σημείο, καλό ή κακό, έγινε μετά την ίδια του Παναθηναϊκού. Μέσα στο Μακεδονία Παλάς. Δεν έχω ιδέα τι υπόθηκε εκεί μέσα, αλλά από εκείνο το παιχνίδι και μετά σφίξαν οι πάτη που λέμε. Αυτό φαντάζομαι ότι το καρφώνεται πλέον κατά πρώτο ρόλο η διοίκηση και μετά η τεχνική ηγεσία. Καλά, τον έκρανε τον Ήβης γιατί τα έκανε στον αέρα, ρε φίλε. Κάτσε να πούμε δύο κουβέντες τώρα. Είναι έσταση αυτό. Εσύ δεν έλεγες ποιον Ήβης αυτά, τι πράγματα είναι αυτά, τον έδωσε στον αέρα. Εδώ μαζί δεν μαλώναμε. Μίλα τελείωσα. Σε παρακαλώ τώρα, καθίστε καλά τώρα. Με δεν με τρελάνετε. Με τον Γιώργο μιλάω. Άσε, μην χαλάς την κουβέντα, φίλε. Εδώ έχουμε θέματα ειδήσεις. Μίλησες. Μίλησες, τέρμας. Μην διακόπτεις. Μίλησες. Εσύ γιατί διακόπτεις. Το ρωτάω εγώ κάτι. Τι ρωτάς να κάνεις. Τότε όταν τα έκανε ο Ήβης με τον Τζαβέλα εδώ να τον έκρανε τον Ήβης. Σε ρωτάω. Γιατί τον αποθεώνεις τώρα. Δεν τον αποθεώνω. Τότε γιατί λες μπράβο στη διοίκηση, μπράβο στον Ήβης, μπράβο που επιτέλους τα κάνανε. Απάντα! Δεν τον αποθεώνω. Πάμε παρακάτω. Κόσμος κατάλαβε. Πάμε παρακάτω. Για έχουμε λέει, και μικρές ομάδες ναι, εδώ τον εκ του αποτελέσματος. Μη συγχύζεσαι. Θα όχι ρε φίλε, δεν τα μπορώ. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε αλήθειες εδώ. Να τις ακούσει ο κόσμος. Άιντε τώρα. Μόνο εσύ είσαι αυτός που ρε φίλε, όταν καθάρισε τον Τζαβέλα ο Ήβης εδώ δεν έσκουσες να τον κράεις. Ναι, ναι, όχι, λάθος κάνω. Λάθος κάνω, εδώ γραμμένα είναι όλα. Δεν κάνω κανένα λάθος. Άκου λίγο, άκου λίγο. Εκείνο το μάτι, το ύποπτο. Δεν υπάρχει ύποπτο. Φάγατε τον Τζαβέλα. Ήταν ο Τζαβέλας. Είπατε ότι ο Τζαβέλας είναι ύποπτος. Ο Τζαβέλας ήταν ο αρχηγός της κλίκας. Στο λάθος ξέρεις. Και φίλος του προέδρου σου. Λοιπόν και κάποιοι πατσαβούρες που το στηρίζανε ραδιοφωνική παραγωγή και δημοσιογράφοι. Στο λέω εγώ το ξέρεις. Ονόματα. Λοιπόν, άκου φίλε. Από δημοσιογράφους, οι κολλητοί του. Ποιοι ήταν οι κολλητοί του? Εσύ θα μας πεις. Όχι, Ασλαμά, εσύ δεν το ξέρεις. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, οι κολλητοί δημοσιογράφοι του Τζαβέλα. Είναι ποιοι?
και η παραγωγή, οι πατσαβούρες του αυτού που τον κάνανε αβάντα. Πάμε παρακάτω. Ξέρει ο κόσμος, ξέρει. Αυτοί που τον βγάζανε MVP. Ποιοι τον βγάζανε MVP. Φοβάται, φοβάται. Εγώ να φοβάμαι. Το όνομα. MVP. Ναι. MVP. MVP, ναι. Τι σε πρατέλει. MVP. MVP, ναι. Κότα δεν μιλάς. Εγώ να είμαι κότα. Εσύ δεν ξέρεις ποιοι είναι. Μόνο με εμένα ξέρει να κράζει. Όχι και όλους τους κράζω. Εγώ δεν καταλαβαίνω κανένα. Εγάπε. Αυτοί που κάνανε, που πήγαν κόντρα στον Άγγελο Αναστασιάδη, τότε που ο Άγγελος Αναστασιάδης καθάρισε τον Τσαβέλα και κάποιοι άλλοι εδώ και αλλού μας λέγανε έπρεπε να μιλήσει τότε, έπρεπε να μιλήσει. Αλλά μόλις ο Ίβιτς μίλησε, γιατί μίλησε, δεν έπρεπε να τα πει ο Ίβιτς. Είναι έτσι ή δεν είναι. Δεν μου λέτε κύριε Ράπτο. Ξέρει Ράπτο μου λέει, μην με κάνεις τον Κινέζο σε μένα. Κινδυνεύουμε. Έχεις στο ραδιόφωνο σου, έχεις καναδιό και έχει ο κύριος το δικό του ραδιόφωνο. Πάμε παρακάτω. Εννοεί στο Λίμπερο. Εννοώ στο Λίμπερο, ναι. Εννοώ και στο Μετρόπολη, αν θέλετε. Συγγνώμη. Άιντε, πάμε παρακάτω. Στον Αρένα ο Τζαβέλα όταν έβγαινε. Πάμε στον παρακάτω. Κάνατε πόλεμο. Εγώ προσωπικά τον έκραξα. Εγώ προσωπικά. Το ραδιόφωνο σου. Εγώ προσωπικά. Εσύ άσεση. Άιντε, αλήθειε. Όποιο αντέχει. Αλήθεια, να μιλήσω. Να μιλήσει μπορεί. Και τελειώνω, δευτερόλεπτα. Και καλό είναι όταν κάνουμε κριτική στις ομάδες και στα άτομα και σε αυτά, να κάνουμε και δικιά μας μια αυτοκριτική για να γίνουμε και καλύτεροι. Κοίτα το ρολόι. Δεν σε συμφέρουν αυτά που λέω, κατάλαβες. Δεν θα τη χαλάει στην κουβέντα. Δεν συμφέρουν, αλλά κάθε εβδομάδα θα τελειώσει. Μπορεί να μιλήσει. Αγόρι μου εδώ είναι η χρονιά. Εσύ φταίει. Εσύ που με διακόπτει. Εδώ είναι η χρονιά. Αυτά εσύ φταίει που με διακόπτει. Έλα, φτάνει. Άιτε. Μην το ξαναδιακόψει. Δεν διακόπτει κανένα τώρα. Ό,τι που είναι. Σταμάτε, θα μιλήσουμε για τον Μπάου. Σταμάτε τις αλαπεντινέκες. Για τον Μπάου θέλω να μιλήσουμε. Σαλαπεντινέ. Λέγε ρε. Είναι παρακλοπόρακα για τον Μπάου. Λέγε ρε τσαλαπεντινέ. Τέτοια ομαδάρα. Τέτοιο σύστημα ποδοσφαίρου. Δεν το έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Συντονίζω. Λέγε Γιώργο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε γίνεται σωστή δουλειά. Μπράβο εγώ, άντε. Μη μας ζάλει το χατήρι, όχι. Όχι το χατήρι, την αλήθεια δάλε. Χατήρι του Τζόρντα και να κάνουμε αυτό που λέει. Μπράβο να πούμε στο Λίβιτς. Για μένα επαγγελματικά εξακολουθώ να λέω, τοποθετούμε, δεν φοβάμαι να τοποθετηθώ. Ήταν λάθος αυτό που έκανε στον παίκτη. Αλλά σε αυτό δυστυχώς φταίει η διοίκηση που δεν είχε σχολάσει τον παίκτη πιο νωρίς. Και αναγκάστηκε ο προπονητής να εκτεθεί και αυτός και να εκθέσει και τον παίκτη. Εδώ φταίει η διοίκηση. Μάτς δεν είδε σήμερα. Αλλά τουλάχιστον έγινε. Όχι, μάτς δεν έχω δει τίποτα. Περιμένω καταρχήν. Το μόνο που αρνητικό που προσάπτω στη διοίκηση είναι ότι πήγε και έκανε δώρο στον Ολυμπιακό 15 εκατομμύρια, του τα έδωσε στο χέρι, μη φτιάχνοντας καλά, έχοντας, δηλαδή μην όντας ανταγωνιστική ομάδα από την αρχή και δείχνει μια απίστευτη αλαζονία ο Ολυμπιακός και πουλάει έναν τον καλύτερο του παίκτη στη μέση της σεζόν. Γιατί αν δεν ήμασταν στο μείον 13 και ήμασταν στο μείον 3, δεν νομίζω ότι κανένας Μαρινάκης. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και του χρόνου πιστεύω που θα πάμε, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, δεν θα μπορεί ο Ολυμπιακός να το κάνει αυτό και θα αισθάνεται την πίεση. Τον είπαν οι φίλοι του, δεν τέλος.